χορευτικό σήμερα. Χορευτικό έτσι. Έτσι επειδή είναι Παρασκευή. Έτσι επειδή έρχεται στο Κύριακο. Έτσι επειδή μετά από εκδρομή θα πάω στην Επίδαυρο να δω Λυσή Στράτ. Μαζί με την εκπομπή Εθνικό Θέατρο. Οδυσσέας Παπασφιλιόπουλος. Έχω σήμερα να σας πω. Σαν σήμερα. Σήμερα έχει γενέθλια ο Γιώργος Καπουτζίδης. Γιώργο Καπουτζίδη, καλώς μας ήρθες στην ΕΡΤ και χρόνια σου πολλά. Σαν σήμερα εξαφανίστηκε με το αεροπλάνο του ο Αντουάν Ντε Σεντ-Εξουπέρι. Αλλά μας έγραψε το μικρό πίκυπα που μας κρατάει συντροφιά. Από μικράτα στα μεγαλάτα μας. Σήμερα έχω να υποδεχθώ εδώ ανθρώπους που έχω συνεργαστεί, που αγαπώ, εκτιμώ και θαυμάζω. Θα είναι μαζί μας η Θάλια Ματίκα, η Ειρήνη Φαναριώτη, ο Αχιλλέας Χαρίτος, η Τζέννη Διαγούπη, ο αγαπημένος μου μαέστρος Γιώργος Πέτρου. Έχω σήμερα, έχω και αν δεν έχω, έχω και τον Εμιλιανό που μου τρώει τη ζωή καθημερινά. Γιατί δεν κάνει ένα φινάλε, σαν άνθρωπος, να μπορέσουμε να συντουριστούμε, να ξεκινήσει και αυτή η Παρασκευή, να ολοκληρωθεί αυτή η εβδομάδα. Δεν θα το δώσει ποτέ. Επιτέλους, συντοριστήκαμε, μιλάνε. Πολύ γκραν φινάλε αυτό, ε. Ήτανε πολύ γκραν. Τι έπαιξε σήμερα, μπράβο. Τι ήταν αυτό. Αυτό ήταν ένα θέμα από το 5ο κονσέρτο του Μπετόβεν, σε έτσι πιο jazz εκδοχή, γιατί μου αρέσει να τα παίρνω τα κλασικά, τα παλιά, τα όμορφα και να τα πειράζω. Τώρα, αν είναι καλές, το αν όχι. Αυτό άσε να το κρίνουμε εμείς. Ωραία ήταν, μιλάνε, μου όχι, σε αγαπάμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Το ξέρω έτσι, λέει, και να μου το πει. Να είσαι καλά. Και τώρα. Ας εισαχθούμε στον κόσμο της πρώτης μου καλεσμένης που πολύ την αγαπώ και έχουμε να πούμε πολύ ωραία πράγματα. Κούκλα, είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, αγαπάει τους ανθρώπους και τα ζώα και το δείχνει μπράκτος. Ειρήνη Φαναριώτη, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Και είσαι και φίλη του Αλέξανδρου Λιζάρδου. Έχω κάποιες αμφιβολίες, δεν ξέρω, με ένα βλέμμα περίεργο. Ο Αλέξανδρος το κάνει αυτό. Γιατί λειτουργείς έτσι διαφορετικά στις παρέες. Δεν ξέρω, που μπαίνει πάντως κάτι χαλάει. Σας ευχαριστώ πολύ. Το έχεις παρατηρήσει και ο κινηματογράφος που πας κάθε βράδυ. Όχι, εκεί πέρα είναι λίγο νομίζω normal land. Έχω κάτσει εγώ και με έχει ενημερώσει. Μου έχει πει και ωραία πράγματα, μου έχει παραγγείλει φαγητό. Έχω αποκοιμηθεί δίπλα το οποίο έχουμε ζήσει όλα. Έχετε περάσει πολύ ωραία. Έτσι, αυτές τις στιγμές εξέχατες με τον Αλέξανδρο. Ναι, είναι αυτές τις στιγμούλες. Σε ευχαριστούμε πολύ για την πλούζα που φόρεσε σήμερα, γιατί και εγώ την αποχαιρέτησα αυτή την πίστα που μας έμαθε τη Φιλαδέλφια στη γωνίτσα. Ειρηνάκη, Φαναριωτάκη, μας τι μας κάνεις. Είμαι καλά, είμαι πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ που έρχομαι. Πραγματικά συγχαρητήρια. Σε βλέπω, σε θαυμάζω. Ευχαριστώ. Και έχω ξετρελαθεί με αυτή την εκπομπή, μπορώ να πω. Ευχαριστώ. Και το είδα και μπράκτος ότι είστε πολύ ωραίο κλίμα. Εδώ περνάτε ωραία. Σας ευχαριστούμε. Αυτό ισχύει. Πάμε όμως στο δικό σας κόσμο, κυρία Φαναριώτη μας. Λοιπόν, έχεις δηλώσει στη συνέντευξή σου, θέλω να τα κάνω όλα. Είναι άνθρωπος που θέλω να τα κάνω όλα. Έχω πει τέτοια πράγματα, τα παίρνω πίσω. Αλλά τα κάνεις όλα. Είσαι ηθοποιός, σκηνοθετής. Θα μας πεις και για τα stray stories που κάνεις σε σχέση με τα σκυλάκια και όλο αυτό τον αγώνα που κάνεις. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσω από πολύ παλιά, σε παιδικά μου χρόνια, τότε που σκεφτόμουν μόνο ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Εντάξει, αυτό είναι ένα παιδικό όνειρο που κάποιες φορές γίνεται πραγματικότητα, κάποιες φορές όχι. Τώρα δεν ξέρω αν έχω γίνει ηθοποιός, θα μάθουμε σε λίγα χρόνια, ακόμη δεν το έχω διαπιστώσει. Αλλά η σκηνοθεσία ήρθε πολύ αργότερα, όταν αποφασίσαμε με κάποιους φίλους να κάνουμε μια ομάδα. Και εγώ ήθελα λίγο να πειραματιστώ και να δω και λίγο την πλευρά του σκηνοθέτη για να μπορώ και πιο εύκολα, είδες μερικές φορές, να τον δικαιολογήσεις από την πλευρά του ηθοποιού. Πιο πολύ ήθελα να πάρω όλες τις πλευρές και βοηθώ σκηνοθέτη έχω γίνει, γιατί όλοι αυτοί οι ρόλοι τελικά σε κάνουν πιο ισορροπημένο σε κάθε θέση, νομίζω, που είσαι. Ξέρεις πάντα να δικαιολογείς τον ηθοποιό όταν είσαι σκηνοθέτης, τον σκηνοθέτη όταν είσαι ηθοποιός και όταν είσαι βοηθός, πρέπει να δέσεις αυτούς τους δύο κόσμους και να είσαι πάρα πολύ διπλωμάτης, κάτι που εγώ δεν το πολύ είχα, αλλά το απέκτησα. Μου άρεσε πολύ που διάβασα ότι είπες ότι είχα μια φαντασίωση μικρή σε σχέση με το τι είναι ηθοποιός. Ωραία. Μετά είδα ότι αυτό κάπως δεν με ικανοποιεί στο επάγγελμα με τον τρόπο που το βίωνα. Αποφάσισα, λες, να κάνω ερωτήσεις στον εαυτό μου για το πώς θέλω, μέσα από την απογοήτευση, και μετά δημιούργησα την ομάδα. Το οποίο είναι πολύ ωραίος τρόπος σκέψης και αντίληψης των πραγμάτων και τρόπος για να ζήσει κανείς. Δηλαδή από την απογοήτευση σε σχέση με το πώς έχω φανταστεί μια κατάσταση. Το ότι δεν μιλάει ο Αλέξανδρος μπορεί και να με σοκάρει ανεπιστρεπτή. Και φτιάχνω μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι συνομιλητές μου και φτιάχνω κάτι δικό μας. Κοίτα, σε αυτή την αναζήτηση είμαι πάντα.
Γιατί γενικά δε μένω σε ησυχία και πάντα λέω ικανοποιώ αυτό που ονειρεύτηκα, αυτό που θέλω. Είμαι συνεπής με τον εαυτό μου, με την ηθική μου και με το στόχο μου. Πηγαίνω προς τα εκεί. Γι' αυτό έτσι έγινε και το Stray Stories τελικά που καταλήξαμε να κάνω και για τα ζώα. Γιατί με τον καιρό λέω πώς μπορώ να βοηθήσω τα ζώα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία πρόσβαση στο θέατρο, στους ηθοποιούς, σε σκηνοθέτες, σε παρουσιαστές. Κάποιοι άνθρωποι έχουν υιοθετήσει ζώα. Πώς μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από αυτό και να μάθει ο κόσμος πώς θα υιοθετήσει ζώα. Και νομίζω αυτό γίνεται κάθε 2-3 χρόνια. Μου κάνω αυτή την ερώτηση στον εαυτό μου και προκύπτουν αυτές οι απαντήσεις. Που όμως πάντα είναι σε. Ξέρεις, πάντα είπε σε διάλογο με αυτό. Και τώρα στο lockdown και στην καραντίνα έγινε ακόμη πιο μεγάλη αμφισβήτηση αυτού του πράγματος. Όχι για το αν μου αρέσει, αλλά για το πού θα πάει από εδώ και πέρα ο δρόμος. Γιατί κλείνω και εσύ ως μια δεκαετία στη δουλειά. Τολμώ να το πω. Και κάπως. Ωραία, έγιναν ωραία πράγματα μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, αλλά θέλω να δω τελικά πώς. Και η καραντίνα ήταν μια καλή ευκαιρία να δω προς τα που θα πάει από εδώ και πέρα. Στην καραντίνα πολλοί άνθρωποι αναζήτησαν την ανάγκη για ένα κατοικίδιο πάντως. Α, ισχύει, ναι αυτό. Γενικά αυξήθηκαν οι υιοθεσίες, έχω να πω. Τουλάχιστον από την πλευρά μου που το βλέπω εγώ και το αντιμετωπίζω. Και το καλό είναι ότι ο κόσμος γενικά ενημερώνεται πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν. Σε σχέση με την υιοθεσία, με το που πρέπει να απευθυνθεί αν θέλει να υιοθετήσει ένα ζώο, οι ευθύνες και οι διαφορές ανάμεσα στο κουτάβι, στο ενήλικο, στο κακοποιημένο, στη γάτα, στο σκύλο, στην κότα, δεν ξέρω, ό,τι θέλει να υιοθετήσει ο καθένας. Για να δούμε ένα βίντεο σε σχέση με αυτά που έχεις κάνει για τα σκυλάκια. Αγάπη μου, θυμάσαι τότε που σε βρήκα στο χωράφι και σε έφερα στο σπίτι και τα έκανε συνέχεια στο χαλί και σκεφτόμουν να σε δώσω. Εσένα θα σε πάρει κανένας, θα μου μείνει στον πάγκο. Τζίνι! Καλά. Ποτέ. Έλα Μιχάλη μου. Το χάλι μου, ναι. Δίκη μου, σε παίρνω για εκείνο το project που λέγαμε για τα δέσποτα. Μία συνέντευξη είναι που θα μας λες πώς σε βρήκες τον Όλιβερ. Τζίνι! Λοιπόν, αυτή είναι η φράση, Ναι. Είναι μία κυρία 7 χρονών που τη βρήκαμε στην Άνδρο. Δυστυχώς δεμένη σε μια ελιά. Η αδελφή της δεμένη στην απέναντι ελιά. Οι οποίες ήταν αφημένες, εγκατελειμμένες, σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Ήταν ούτε ενός. Κουταβάκι. Ναι. Και η αδελφή της δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Γιατί ούτως ή άλλως η εκπαίδευση, θα το ξέρεις κι εσύ, είναι εκπαίδευση βασικά του αφεντικού και όχι του σκύλου. Και έχεις και μια κόρη. Ναι. Πώς είναι η σχέση τους? Η κόρη ήρθε μετά. Η κόρη ήρθε μετά, βέβαια. Όταν ήταν μωρό η Άννα, η Φρόσο ήταν απίστευτα προστατευτική μαζί της και πολύ προσεκτική, γιατί τα μωρά δεν είναι και τραβάνε ουρές, τραβάνε τρίχες, έπεφτε πάνω της, ανέβαινε, την καβαλούσε. Όλιβερ, γιατί βρέθηκε σε μία σακούλα δεμένος με τα 5 αδέρφια του και είπαμε να τον πούμε Όλιβερ Twist και έτσι προέκυψε το όνομα. Πήγαμε με την κόρη μας, γιατί αυτή ήθελε πολύ. Με το που φτάσαμε, έτρεξε ο Όλιβερ πάνω της, τη διάλεξε δηλαδή. Ήθελε σκυλί από τα 5. Αλλά λέγαμε τώρα είναι νωρίς, πρέπει να το συνειδητοποιήσει, πρέπει να ξέρει ότι είναι υπεύθυνη, ότι δεν παίρνουμε ένα σκυλάκι, οποιοδήποτε κατοικίδιο, χωρίς να είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Οπότε κάναμε αυτή την κουβέντα και τρέφαμε όλο αυτό για να μπορέσει να είναι έτοιμη, να είναι συνειδητοποιημένη. Τι θα συμβούλευες έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήθελε να υιοθετήσει ένα ζωάκι ή να σώσει ένα ζωάκι από το δρόμο και δεν το αποφασίζει, δυσκολεύεται? Πρώτα, να συνειδητοποιήσει τις ευθύνες του. Για να μην εγκαταληφθεί μετά το ζώο, ας πούμε. Είναι κρίμα να βλέπεις στον δρόμο ζωάκια με λουρί και λες, αυτό κάποια νου ήταν. Από κάποιο σπίτι. Τζίνι! Πρόκομα!
Κορίτσι μου! Λέμε τη Ειρήνη! Πόση δουλειά κάνει του είδους σου και των συγγενών εδώ. Με τους συγγενείς σου. Κορίτσι μου, κορίτσι. Έχεις μέσα από τη δουλειά που έχεις κάνει στο... Καλά, πολλά φιλιά στην Άνδρη και τη Βίκη, στα κορίτσια μας. Ναι. Έχεις μέσα από τη δουλειά που έχεις κάνει μέσω των social και των stray stories, έχουν υιοθετηθεί σκυλάκια, γατάκια. Ναι, πολλά. Σχετικά το μεγαλύτερο ποσοστό που ανεβάζω στο Instagram. Κοίτα, θα σου πω, κανονικά υπάρχει και μια διαδικασία. Δεν είναι σωστό, ξέρεις, ο καθένας που ανεβάζει να δίνει, γιατί πρέπει να παρακολουθείς και το ζώο που πηγαίνει, τι κάνει και πώς είναι. Και δεν είμαστε όλοι σε θέση να παρακολουθούμε εγώ όλη την ώρα. Ξέρεις, άμα δίνει σκυλιά και γατιά παντού, δεν μπορώ να πάρω και κάθε μέρα τηλέφωνο πώς πάει, που είστε και τι κάνετε. Οπότε θέλει και μια υπευθυνότητα. Τους πρίζω κάθε μέρα. Αλλά όσο μπορώ, ό,τι έρχεται στο δρόμο μου, ό,τι βρίσκω τώρα, ας πούμε, ανεβάζω, έχω μια γατούλα στο Άλσος Παγκρατίου, έχω βρει, που είναι πολύ μικρή ηλικία, είναι 3-4 μηνών. Και πηγαίνω, την ταΐζω, το ανεβάζω στο Instagram. Αν υπάρχει κάποια αυλή, κάποιο κήπο που θέλει κάποιο. Η οποία είναι πολύ γλύκα, την έχω δει. Τέλεια. Είναι πολύ έξυπνη. Ο τρόπος που επικοινωνείται είναι τέλειος. Υπάρχει, με βλέπει από απέναντι. Και τη λέω, και με το που με βλέπει, κατευθείαν. Είναι απίστευτη. Και κάθεται εκεί στο πεζουλάκι και κοιτάζει το δρόμο. Γι' αυτό και ψάχνω έναν κήπο για να μπορεί να ρεμβάζει και όλο το πλάσμα, για να μην το περιορίσω. Υιοθετήστε υπεύθυνο. Ο Αλέξανδρος έχει γάτες. Ο Αλέξανδρος έχει 3 γάτες, ταΐζει άλλες 20 στη γειτονιά. Είμαστε όλοι εδώ, πολύ φιλόζωοι. Κύριε Ειρηνάκη, τι ετοιμάζεις τώρα, καλλιτεχνικός? Θα σου πω, όπως είπα πριν, γιατί στην καραντίνα λίγο επαναπροσδιορίσε τα πράγματα. Είχα αποφασίσει να χαιρετήσω για ένα χρόνο το θέατρο και να το ξαναδώ λίγο αργότερα. Και έτσι μου ήρθε, επειδή εγώ είπα ότι δεν θα κάνω θέατρο και θα ξεκουραστώ, γιατί πιστεύω και όλες και σε αυτό το λίγο να κάνεις και λίγο πίσω όταν έχεις υπερπαραγωγή. Και μου ήρθε μια σειρά στην τηλεόραση. Τέλεια. Κάπου. Στον Αλφα θα είμαι, στο Έλα στη θέση μου, που πάει για 5η χρονιά. Α, ωραία, θα είστε και ωραία παρέα. Και εκεί είμαστε πολύ. Οι άντρε θα είναι εκεί επίσης. Τέλεια. Και θα είμαστε πολύ ωραία παρέα και πάμε γι' αυτό. Με το καλό. Ευχαριστώ, με το καλό. Ευχαριστώ. Και πάντα έτσι δυναμικά μπροστά σε ό,τι και να επιλέγει, γιατί πάντα είναι αποτελεσματικό, Ειρήνη Φαναριώτη. Δεν μπορώ κι αλλιώ. Πάμε δυνατά, έτσι. Είσαι γεννημένη έτσι, λαμπερή και υπέροχη. Θέλεις να προσθέσεις κάτι για τη φίλη σου? Μου έχεις κάτι τόσο σιωπηλός που δεν το πιστεύω. Δεν μιλάει. Δηλαδή, είναι και σας απολαμβάνω. Έχουμε ένα τεράστιο μυστικό με αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε κάνει μαζί, να το πω, μια που το ξεκίνησες. Μια ταινία. Ναι. Στο Μαρόκο. Στο Μαρόκο. Και μου τα λέτε τώρα στην εκπνοή που πρέπει να σας χαιρετήσω. Μαρακές. Από γλυφάδα Μαρακές, λέγεται η ταινία. Με τρελάνεις. Τουλάχιστον μετά που θα έχουμε την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου. Σε μικρές δόσεις θα πούμε αυτά τώρα. Okay. Την επόμενη φορά θα πούμε για την ταινία. Εντάξει, αυτά θα σας περιμένω. Εντάξει, λοιπόν. Ειρηνάκη μου, σε ευχαριστούμε και πάρα ευχαριστώ, πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Να το αποδίδουμε. Ομοίως. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σας βάλω έτσι κάπως γλυκά και ωραία μέσω της εικόνας στον κόσμο αυτής της υπέροχης γυναίκας που έρχεται μαζί μας.